Φίλοι μου, γεια σας! Είστε στο κανάλι Φαγητά και Γλυκά για Εργαζόμενους. Σήμερα θα κάνουμε αυτό το υπέροχο μιλφέι με κρέμα φράουλας. Σας υπόσχομαι ότι είναι εύκολο, γρήγορο και νόστιμο, γιατί όπως και εσείς έτσι και εμείς εργαζόμαστε και έχουμε λίγο χρόνο για την κουζίνα. Πάμε να δούμε τα υλικά. Τα υλικά μας για το γλυκό μας είναι 400 γραμμάρια σφολιατίνια, 2 φακελάκια άνθος αραβοσίτου κρέμα στιγμής βανίλια, 1 σαντιγί έτοιμη, γάλα για να χτυπήσουμε όλα αυτά με την ποσότητα που αναγράφεται και να βουτήξουμε τα σφολιατίνια, 2 κουταλιές της σούπας άχνη και 1/4 του κιλού φράουλες. Αν δεν βρείτε φρέσκες, πάρτε κατεψυγμένες. Χτυπάμε, φίλοι μου, τις κρέμες στιγμής με το γάλα που αναγράφεται στη συσκευασία. Η κρέμα είναι έτοιμη. Τη βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα και ερχόμαστε στη σαντιγί. Χτυπάμε τη σαντιγί. Στρώνουμε τα σφολιατίνια αφού τα βουτήξουμε στο γάλα. Σας το έχω δείξει αυτό. Θα το κάνετε συνέχεια και με μπισκότα και με όλα σας τα γλυκά, γιατί μαλακώνουν πολύ γρήγορα και το γλυκό είναι έτοιμο μέσα σε 3 ώρες. Πολτοποιούμε λοιπόν τις φράουλες. Τώρα, φίλοι μου, θα ρίξουμε τη φράουλα μέσα στην κρέμα. Τώρα, φίλοι μου, θα το χτυπήσουμε το μείγμα όλο για να ομογενοποιηθεί. Αφού στρώσουμε τη μισή κρέμα, συνεχίζουμε πάλι με τα σφολιατίνια. Αφήνουμε 3 σφολιατίνια για να τα ρίξουμε στο τέλος από πάνω και ρίχνουμε την υπόλοιπη κρέμα. Αφού τελειώσουμε λοιπόν με την κρέμα, στρώνουμε από πάνω χαλαρά, απαλά, τη σαντίγια μας. Ρίχνουμε την τριμμένη σφολιάτα, 2-3 πισκοτάκια που αφήσαμε για το τέλος και πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη. Το γλυκό μας είναι έτοιμο, το αφήνουμε 4 ώρες στο ψυγείο και είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Σερβίραμε το γλυκό μας και είμαστε έτοιμοι να το δοκιμάσουμε. Υπέροχο! Είναι ένα διαφορετικό μιλφέι με γεύση φράουλα στην κρέμα, που δίνει έτσι ένα πολύ καλοκαιρινό στάιλ στο γλυκό. Προτείνω να το κάνετε, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Αν σας άρεσε, πατήστε like, γίνετε συνδρομητές μας και θέλουμε και τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας είδατε. Κάθε Σάββατο, να θυμάστε, γυρνάμε ένα νέο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.